σας, γεια σας. Καθυστερήσαμε λιγάκι, όπως συμβαίνει συνήθως όταν μπλέκουμε στην κίνηση. Αλλά είμαστε εδώ, έχω ετοιμάσει πολλά θέματα. Για να δούμε πόσα από αυτά θα προλάβουμε σήμερα να πούμε. Ξεκινήσουμε λοιπόν όπως κάθε φορά λέγοντας ότι τι έχουμε σήμερα. Έχουμε 27 Μαΐου, έχουν πιάσει οι ζέστες, ανατολή ήλιου στις 6 και 6 πρώτα λεπτά, δύση ήλιου 8 και 38, διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 32 λεπτά. Δούμε τι ακούστηκε τώρα από όλα αυτά, ο μπαλάκια. Οπότε διάρκεια είπαμε ημέρες 14 ώρες και 32 λεπτά. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 27 Μαΐου είναι του Αγίου Αλυπίου Μάρτυρος και φυσικά του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, που έτσι έχω και μία προσωπική σύνδεση και με το προσκύνημα και με την Βόρεια Εύβοια στην οποία βρίσκεται το σκήνομά του. Και πραγματικά είναι ένας Άγιος άφθαρτος, όποιος δεν έχει επισκεφθεί το χωριό εκεί στο Προκόπη που βρίσκεται στην Εύβοια ο Γιάννης, είναι πραγματικά εμπειρία. Το σκήνομα άφθαρτο και ένα πραγματικό θαύμα μπροστά μας και φυσικά τα θαύματα είναι μια καθημερινότητα εκεί και μια απόδειξη ότι η ζωή δεν σταματά ποτέ. Αυτά λοιπόν για τις γιορτές και τα εισαγωγικά μας. Έχω ετοιμάσει αρκετά πράγματα για μόδα και ομορφιά και φυσικά κινηματογράφο, γιατί έχουμε και τις Κάνες, όπου εκτός από τα έργα και τα διάφορα δρόμενα και τις διάφορες εξελίξεις, είχαμε και αφορμή να συζητήσουμε και για ρούχα και για ομορφιά και για ωραίες εμφανίσεις. Επίσης, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε πει ότι περιμένουμε πώς και πώς την ταινία Top Gun Maverick, την οποία την είδα σε πρώτη προβολή. Ήταν πραγματικά καθηλωτική. Όποιος δεν την έχει δει, πραγματικά αξίζει, γιατί περνάς όμορφα. Δεν είναι κάτι που θα πας για να προβληματιστείς ή να το σκέφτεσαι τις επόμενες μέρες. Όμως, νομίζω η μια μισή ώρα ή περίπου δύο ώρες που διαρκεί, παραπάνω, ίσως και παραπάνω από δύο, σου προσφέρει μία ανάμνηση, μία αίσθηση ότι θυμήθηκες κάτι από το παρελθόν. Έχουν περάσει 36 χρόνια από την πρώτη ταινία. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι τις εμπειρίες μας μετά. Τι άλλο έχουμε ετοιμάσει? Και στο κομμάτι, αυτά ήταν τα δύο πρώτα θέματα που έχουν να κάνουν με ομορφιά, κοινωνικά, κινηματογράφο και μόδα. Και στη συνέχεια έχουμε έτσι στο κομμάτι του Ευζήν να προβληματιστούμε λίγο. Έχω ετοιμάσει δύο άρθρα να διαβάσουμε. Πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ περιεκτικά και ουσιώδη. Οπότε, τι λέτε, να ξεκινήσουμε να δούμε και τι θα προλάβουμε από όλα αυτά. Πραγματικά θέλω να τα προλάβω όλα, αλλά για να δούμε πώς θα τα καταφέρω. Πώς θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω από τι να ξεκινήσουμε. Από κάτι ανάλαφρο, από τις ταινίες που έχουμε πει, από τη μόδα,
Από το Top Gun, από τις κάνες, από διάφορα προϊόντα τα οποία σας έχω ετοιμάσει. Αυτό σκέφτομαι τώρα για να υπάρχει έτσι και μια ροή εδώ στην εκπομπή. Είναι πολλά. Θα δούμε μήπως κάνουμε και ένα λιγότερο διάλειμμα, αν μπορέσουμε να τα συμπτύξουμε. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, από τι να ξεκινήσουμε για να έχουμε μία σειρά σε αυτά που λέμε. Για να δούμε. Όχι, κάποια πράγματα σας τα έχω ετοιμάσει για το τέλος. Να ξεκινήσουμε από μόδα και τα πιο σημαντικά τα αφήνω για το τέλος. Μετά το Little λοιπόν Black Dress, έχουμε το Little White Dress. Τα λευκά φορέματα λοιπόν που φέτος μπορούμε να τα φορέσουμε παντού, στην πόλη, στο νησί, αντικαθιστούν λοιπόν το μικρό μαύρο φόρεμα. Είναι, είπαμε, εξάξει, είναι γνωστή η επιτυχία του μικρού μαύρου φορέματος, Little Black Dress. Είναι γνωστή λίγο ή πολύ σε όλες τις γυναίκες, διαχρονικά ανεπιτίδευτα κομψό, ταιριάζει σε κάθε περίσταση και σε κάθε γυναίκα. Ωστόσο, εάν χρειαζόταν να ορίσουμε κάποιο άλλο one piece που να το ανταγωνίζεται σε κομψότητα και φινέτσα, τότε αυτό θα ήταν δίχως αμφιβολία το λευκό φόρεμα. Το Little White Dress ανήκει σε εκείνη την πολύ ξεχωριστή κατηγορία ρούχων που συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στον κόσμο της μόδας και του styling, ενώ ταυτόχρονα είναι πάντα up to date. Η στυλιστική του αξία πολλαπλασιάζεται τους θερινούς μήνες, αφού είναι ιδανικό για casual ή formal περιστάσεις και δεν μπορείς να το φορέσεις, και μπορείς να το φορέσεις είτε στην πόλη είτε στο νησί. Αυτό είναι αλήθεια. Φέτος το καλοκαίρι το λευκό πρωταγωνιστεί σε όλες τις συλλογές των οίκων μόδας και είναι διαχρονικός leader του θερινού ντυσίματος. Εάν βρίσκεσαι σε διαδικασία ανανέωσης της καλοκαιρινής γκαρντερόμπας σου, το λευκό φόρεμα αξίζει σίγουρα να βρίσκεται σε μία από τις πρώτες θέσεις της λίστας, mini, midi ή maxi. Οι νέες συλλογές των high street brands μόδας προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από λευκά φορέματα, τα οποία είναι ιδανικά τόσο για την πόλη όσο και για το νησί και θα φοράσουν non-stop τους επόμενους μήνες. Ελπίζω να με ακούτε. Εγώ νομίζω ότι εδώ στο soundcheck είναι καλύτερα τα πράγματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν διορθωθεί. Τι άλλο έχω να σας πω. Αυτό ήταν έτσι μία εισαγωγή στο θέμα της μόδας. Έχω μετά και διάφορα άλλα θέματα που πάνε στο κομμάτι της ομορφιάς. Αλλά να συνεχίσουμε με μόδα. 10 συμβουλές μόδας που δεν ακούς συχνά και θα εξελίξουν το στυλ σου. Πώς θα ανανεώσεις τον ντύσιμό σου μέσα από απλά βήματα. Στυλ είναι ένας τρόπος που επιλέγει ο κάθε άνθρωπος να εκφραστεί μέσα από τον ντύσιμό του. Είναι μέρος της προσωπικότητας και του χαρακτήρα μας. Είναι εκείνο που μας κάνει να αισθανόμαστε ο εαυτός μας και αισθήματα όπως η αυτοπεποίθηση. Συχνά, ωστόσο, η πληθώρα των τάσεων και των συνδυασμών μας αποπροσανατολίζουν, ενώ κάποιες στυλιστικές συνήθειες υποβαθμίζουν τα σύνολά μας. Ευτυχώς για όλες εμάς υπάρχουν κάποιες στυλιστικές συμβουλές που ακολουθούν πιστά τα style icons, αλλά και στυλίστες τις οποίες μπορείς να υιοθετήσεις και να εξελίξεις το στυλ σου. Styling tips, πάμε λοιπόν. Βγες από το comfort zone σου. Ένα από τα πολύ συχνά λάθη που κάνουν οι γυναίκες είναι πως διστάζουν να δοκιμάσουν τις νέες τάσεις, οι γραμμές ρούχων ή αξεσουάρ, επειδή πιστεύουμε πως δεν μας ταιριάζουν. Ωστόσο, εάν δεν κάνεις τη δοκιμή, δεν μπορείς να είσαι σίγουρη πως κάποια τάση δεν ταιριάζει με το στυλ σου. Σου προτείνω λοιπόν να βγεις από το comfort zone σου και να ξεκινήσεις να πειραματίζεσαι. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε οι γυναίκες είναι πως διστάζουμε να δοκιμάσουμε τις νέες τάσεις.
Θα εκπλαχείς λοιπόν όταν συνειδητοποιήσεις πως σου ταιριάζουν πολλά περισσότερα ρούχα ή στυλ τα οποία έχεις λανθασμένα απορρίψει. Να θυμάσαι πάντα πως το στυλ είναι τρόπος έκφρασης και η πιο σημαντική συμβουλή που μπορούμε να σου δώσουμε είναι να φοράς ό,τι σου αρέσει χωρίς δεύτερες σκέψεις. Σίγουρα η διαδικασία φαντάζει κάπως βαρετή, αλλά προγραμμάτισε τα σύνολά σου, λέει το άλλο τύπο εδώ. Δώσε βάση στο πρόγραμμα της κάθε μέρας, αφού θα πρέπει να προσαρμόσεις σε κάθε περίπτωση το look σου. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε πρωί θα έχεις ένα σχεδόν έτοιμο σύνολο επάνω στο οποίο θα μπορείς να κάνεις διάφορες αλλαγές ανάλογα με τη διάθεσή σου. Επίλεξε τα σωστά υφάσματα. Η επιλογή των υφασμάτων έχει καθοριστικό αποτέλεσμα στην ποιότητα του ντυσίματός σας. Το μετάξι, το ύφασμα από βαμβάκι, το λινό, το κασμίρι είναι κάποιες από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε, αφού αποπνέουν πολυτέλεια και παραμένουν αναλύωτα στο χρόνο. Αντιθέτως, τα αμφιβόλου ποιότητες υφάσματα προκαλούν εφίδρωση και υποβαθμίζουν κάθε σύνολο. Μην ακολουθείς πιστά τις τάσεις. Σίγουρα οι τάσεις που παρουσιάζουν σχεδιαστές και οι κοιμόδες προσφέρουν άπλετη έμπνευση σε όσες γυναίκες αγαπούν το styling. Ωστόσο, το μυστικό της επιτυχίας είναι να επιλέγεις τα trends που ταιριάζουν στη δική σου αισθητική, προσαρμόζοντας τα στο στυλ σου και όχι να τα υιοθετείς μαζικά. Η πιο χρήσιμη συμβουλή λοιπόν είναι να αντιμετωπίσεις τις τάσεις της κάθε σεζόν ως προτάσεις τις οποίες μπορείς να υιοθετήσεις ή να απορρίψεις. Υπολόγισε του παράγοντα των underwear. Ένα κομψό ντύσιμο είναι σύνολο πραγμάτων που θα πρέπει να προσέξεις. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και η επιλογή των κατάλληλων εσωρούχων. Το μέγεθος, η εφαρμογή και το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Για παράδειγμα, το σουτιέν θα πρέπει να προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεσαι και οι ράντες να μην φαίνονται από τα ρούχα. Από την άλλη, τα εσώρουχα δεν πρέπει να διαγράφουν κάτω από τα ρούχα ή να σε κάνουν να νιώθουν άβολα. Αυτές είναι οι μικρές αλλά τόσο σημαντικές λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά στο ντύσιμό σου. Είναι και πολλά άλλα tips τα οποία θα σας τα πω επιγραμματικά. Γυαλιά ηλίου, τα must have accessoire της σεζόν, αγαπημένο τρίκ των γαλίδων, εντάξει δεν θα το πούμε τώρα. Δώσε βάση στις καιρικές συνθήκες, μετά έχουμε τα τσαλακωμένα ρούχα που πρέπει να προσέξουμε, βρες τη δική σου έμπνευση. Αυτά ήταν λοιπόν έτσι τα στιλιστικά κομμάτια που θα πρέπει να προσέξουμε. Μετά για να δω αν έχω κάτι άλλο σε μόδα. Μετά έχω πολλά θέματα για προϊόντα, όμως πριν πάμε στα προϊόντα να πούμε ορισμένα πράγματα και για κάποια νέα ελληνικά brands που προωθούν τη βιώσιμη μόδα. Η οικολογική συνείδηση και το ηθικό προφίλ βρίσκονται στην καρδιά αυτών των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μόδας. Η αστραπή άνθηση της γρήγορης μόδας ήταν μια αφορμή να αποκαλυφθεί η παθογένεια ενός χώρου που εκτός από λαμπερός και δημιουργικός, δυστυχώς είναι και καταστροφικός. Η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ρηπογόνων για τον πλανήτη βιομηχανιών. Η κρίση της πανδημίας ήταν μοιραίο να επηρεάσει ή μάλλον να επισπεύσει τις διαδικασίες για να αφυπνιστούμε και να δράσουμε δημιουργώντας τις συνθήκες που θα φέρουν τη μόδα πιο κοντά στην κοινωνική δικαιοσύνη και το σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το τελευταίο και πιο ουσιαστικό fashion trend είναι η βιωσιμότητα και η ελληνική μόδα την αγκαλιάζει όλο και πιο πολύ. Αυτά είναι τα νέα ελληνικά sustainable brands που αξίζει να γνωρίσεις. Αλχημεία Vegan Shoes. Οι καλοκαιρινές αλχημείες είναι ένας χειροποίητος φόρος τιμής στη φύση που αποτελεί πηγή δύναμης και ελπίδας. Θέλοντας να τις εκφράσω την εγνωμοσύνη μου, δημιουργήσα μια συλλογή από φυσικά υλικά που συνέλεξα από τα δάση και τους αγρούς. Τα συνδύασα με τα γνώριμα ταπεινά υλικά της αλχημείας, την πλαστική σακούλα, τα σακιά από τη βιομηχανία τροφίμων αλλά και τα παλιά οικογενειακά εργόχειρα. Το νήμα που συνδέει παλαιότερες και νέες δημιουργίες συνεχίζει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, βιωσιμότητα, low waste, διαφάνεια, χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, λέει η δημιουργός του brand Alchemia Vegan Shoes, Nicole Δαλάτση. Πάμε παρακάτω. Χριστιανά Βαρδάκου, ένα νέο brand που χρησιμοποιεί οργανικά υφάσματα και νήματα βαμμένα στο χέρι με φυτικές βαφές και παραδοσιακές τεχνικές όπως
η ύφανση σε εργαλείο, το μπατίκ και το κέντημα. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτής της αργής επεξεργασίας, κάθε προϊόν είναι μοναδικό και φτιαγμένο με αγάπη. Οι δημιουργίες της Χριστιάνας Βαρθάκου στοχεύουν στην ανάδειξη της αειφορίας και της συνειδητοποιημένης κατανάλωσης ενάντια στη γρήγορη μόδα και το throwaway culture. Χριστιάνα Βαρδάκου, λοιπόν. Για την Βαλίσια Γκότσι και τη Στέλλα Παναγοπούλου, 2 και 1 κάνουν 2. Με κάθε συλλογή τους, εμπνευσμένη από μια πόλη του κόσμου, οι πολυμορφικές αρχιτεκτονικές μίνιμα δημιουργίες τους παντρεύουν την παράδοση με το φουτουρισμό σε ένα μπραντ με νομαδικό πνεύμα και οικολογική συνείδηση. Φυσικά υλικά και φυσικά βαμμένα και επεξεργασμένα υφάσματα, τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον αλλά και το ανθρώπινο σώμα, είναι η φιλοσοφία του 2 plus 1 is 2, που υποστηρίζει την ουσιαστική μακροζωία των ρούχων παρά την εφήμερη φιλοσοφία των trends. Βάθος Apparel, ένα μπραντ με οικολογική προσέγγιση και μίνιμα αισθητική, με συλλογές από βιώσιμα υλικά και ποιοτικά υφάσματα που δεσμεύονται να έχουν διάρκεια στον χρόνο και στη ζωή μας. Για όλες τις δημιουργίες της Βάθος Apparel χρησιμοποιεί 100% πιστοποιημένα οργανικά υλικά. Τα προϊόντα της παράγονται στην Ελλάδα και διακρίνονται για την αντοχή τους, τις απαλές υφές τους και την ποιότητα κατασκευής τους. Ergon Mykonos, η Μαριέτα Καρπαθίου, Creative Director και ιδρύτρια της Ergon Mykonos, έχει καταφέρει να μεταδώσει την εμπειρία της στην αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική της φύση σε ένα brand που ενσωματώνει την παρουσία της τέχνης στην καθημερινότητά μας σε συνδυασμό με την διαχρονικότητα και την εφευρετικότητα του ελληνικού πνεύματος. Στην εποχή του fast fashion και της καταναλωτικής τέχνης, η Ergon Mykonos σχεδιάζει τα δικά της μοντέλα χρόνου και ζωής με ηθική κομψότητα, εκφράζοντας την ένωση διαφορετικών μορφών τέχνης. Μία πάπα, πολυτελές και σοφιστικέ το νέο ελληνικό sustainable lifestyle brand βασίζεται σε μια απλή εξίσωση υψηλής δεξιοτεχνίας. Τα περίπου 100 κουκούλια μεταξωσκόλικα μετατρέπονται σε 150.000 μέτρα μεταξωτού νήματος για να καταλήξουν από τα χέρια των παραδοσιακών τεχνητριών του σουφλίου στις μεταξωτές δημιουργίες Resort Wear, μία πάπα, θερμή υποστηρίκτρια της άποψης ότι η πραγματική πολυτέλεια ισοδυναμεί με την αειφορία και τις ηθικές παραγωγικές διαδικασίες. Η σχεδιάστρια αρχιτέκτονας, μία πάπα Ευθυμίου, επικεντρώνεται στη δημιουργία των μοναδικών κομματιών, μία πάπα που υπακούν στην conscious φιλοσοφία. Ελπίζω να μην σας κούρασα έτσι μονότερμα που το έχω πάρει, αλλά επειδή αξίζει να διαβάσουμε άλλα 2 που έχουν μείνει, θα τα διαβάσω. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ομορφιά. Να δω, εκεί θα κάνω κάποιες περικοπές για να προλάβουμε. Και θα καταλήξουμε με το τελευταίο, αλλά για μένα πιο σημαντικό μέρος, που είναι το Ευζήν. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ελληνικά αυτά brands. House of Myrtle, μέσα από την πραγματική ανάγκη για πρακτικά αλλά και καλές αξεσουάρ, το House of Myrtle μας συστήθηκε με το δικό του μοναδικό δημιουργικό και φυσικό τρόπο. Το home αντανακλά την αγάπη μας για μια καθημερινότητα πιο κοντά στη φύση, δηλώνει δημιουργός Σέβη Χατζιπαυλή, που επιδιώκει να παντρεύει το στυλ και τη δημιουργικότητα με τη φύση. Η επιλογή φυσικών και υψηλής ποιότητας υλικών αποτελεί τη βασική φιλοσοφία του brand, με την πλειοψηφία των προϊόντων να είναι 100% βαμβάκι. Και λευκών, η σχεδιαστική φιλοσοφία της Ειρήνης Λουίζας Ανδρικοπούλου είναι επηρεασμένη από ένα συνδυασμό ελληνικών σχημάτων σκανδιναβικού μινιμαλισμού και ιαπωνικής αισθητικής. Κάθε μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού του brand είναι διαφανές και βιώσιμο, με συλλογές που δημιουργούνται μόνο με οργανικά βιώσιμα υλικά. Φέτος το Λευκόν έκανε ντεμπούτο στην Bridal Moda, λανσάροντας την πρώτη του συλλογή νηφικών. Κάθε νηφικό δημιουργείται στο χέρι από ξέρετους χειροτέχνες στην Πάτρα και μόνο από 100% μετάξι που παράγεται ηθικά στο σουφλί. Πάμε για ένα μουσικό και επανερχόμαστε. Καλώς τον. Ένα λεπτάκι. Εδώ. Λέω τα δικά μου.
μετά από αυτό το διάλειμμα και επειδή βιαζόμασταν να προλάβουμε όλα τα θέματα, για να βάλουμε λίγο. Ω, μπαλάκι. Το καλώδιο. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε με θέματα ομορφιάς. Για να δω. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λέγοντας. Πολύ μου άρεσε αυτό το... Βλέπω όμως ότι κάτι κόβεται εδώ. Πολύ μου άρεσε αυτό το θέμα. Τα καλύτερα έλεα προσώπου και λιπαρές επιδερμίδες. Για να δούμε, ακόμη και σε λιπαρή επιδερμίδα μας λένε εδώ ειδικοί ότι μπορούμε να βάλουμε έλαια. Λέει ότι το ότι τα έλαια προσώπου είναι μερικά από τα must haves μιας skincare routines είναι γεγονός. Τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα trends της κοσμετολογίες και όχι άδικα, αφού αφήνουν το δέρμα του προσώπου πιο βελούδινο και λαμπερό από ποτέ, ενώ τα είναι ιδανικά για πρόληψη ρητίδων. Για να δούμε τα ωφέλη τους. Λέει ότι εισχωρούν σε βάθος το δέρμα και εξασφαλίζουν πλούσια δράση αφήνοντας το λαμπερό και μεταξένιο στη στιγμή. Στα σύνοτι είναι ότι έχουν πολύ ευχαριστή υφή, ενώ αφήνουν μια υπέροχη αίσθηση με τα περισσότερα να μοσχοβολούν και να παρέχουν και ωφέλη αρωματοθεραπείας. Τι γίνεται όμως αν ανήκει στις γυναίκες με λιπαρή επιδερμίδα? Είναι αλήθεια ότι τα έλαια φράσουν τους πόρους και μπουκώνουν το δέρμα, με αποτέλεσμα αυτό να παράγει ακόμη μεγαλύτερη λιπαρότητα, αλλά και θαμπάδα? Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Είναι γεγονός ότι δεν κάνουν όλα τα face oils για τα λιπαρά δέρματα. Αν έχεις λιπαρό δέρμα, καλό είναι να προσέχεις τα έλαια που εφαρμόζεις στο πρόσωπό σου, καθώς αν δεν απευθύνονται και σε λιπαρούς τύπους δέρματος, υπάρχει όντως ο κίνδυνος να φράξουν οι πόροι και να δημιουργηθούν σπυράκια. Ακόμη όμως και αν δεν γίνει κανένα ξέσπασμα ακμής, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η επιδερμίδα σου θα δείχνει θαμπή με τη γυαλάδα και τη λιπαρότολο ένα να αυξάνεται. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κοιτάμε τα συστατικά των face oils, να αναγράφεται ο όρος non-camdogenic, μη παγεσορογόνα στα ελληνικά, που σημαίνει ότι πρόκειται για σύνθεση που δεν φράσει τους πόρους. Δεν το ξέρα ρε παιδιά, ούτε και την ελληνική λέξη αυτή τη γνώριζα. Τα περισσότερα ξηρά λάδια έχουν φόρμουλες που είναι ειδικά δημιουργημένες για όλους τους τύπους δέρματος, άρα και για όλους τους λιπαρούς. Οπότε είναι καλυμμένη. Beauty Editor's Tip. Εφαρμόστε το λάδι μετά την εντατική ή το σέρουμ σου, ώστε να κλειδώσει την υγρασία, και προτιμήστε να το εφαρμόζετε το βράδυ πριν κοιμηθείτε. Καλό είναι να μην φοράς πολλά προϊόντα μαζί, ώστε να μην βαρύνεις την επιδερμίδα σου. Αυτός ο κανόνας ισχύει είτε θες να βάλεις face oil είτε όχι. Για να δούμε λοιπόν τα αγαπημένα μας face oils για λιπαρές επιδερμίδες. Το πρώτο, έλαιο προσώπου ημέρας, Απιβίτα. Ενδυναμώνει το επιδερμικό φραγμό και ενισχύει την κυταρική ένωση. Πάμε παρακάτω. Antioxidant Facial Oil Borago Rosehip Buckthorn Grown Alchemist. Οργανικός ορός προσώπου, η σύνδεση του οποίου συνδυάζει αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και λιπαρά οξέα. Εσπερίδες, ξηρό λάδι, λάμψεις και ενυδάτωσης. Fresh Line. Με βιταμίνες C, E και F για θρέψη και επανόρθωση, εθέριο έλαιο, προπορτοκάλι για λάμψη και αναζωογονητικές ιδιότητες της επιδερμίδας. Είμαι κάπως περίεργη, δεν μου αρέσει η μυρωδιά του πορτοκαλιού για κάποιο λόγο. Υπάρχει μετά το Virgin Marula Luxury Facial Oil Drunk Elephant. Το γνωστό Drunk Elephant, πλούσιο σε σημαντικά αντιοξειδωτικά και ωμέγα 6 και 9, θρέφει και εξισορροπεί επαναφέροντας την ανική λάμψη, ενώ παραμένει στην πιο αγνή μορφή του. Αυτά ήταν λοιπόν τα προϊόντα που ήθελα να σας πω, και μετά από τα έλαια
προσώπου, κάπου σας έχω ετοιμάσει τα καλύτερα λαδάκια και κρέμες σώματος με glitter για να λάμπεις από χιλιόμετρα μακριά. Beauty must have για τις πρώτες βόλτες με shorts. Για να κάνεις τα πόδια σου έξτρα λαμπερά για τις πρώτες βόλτες με shorts, εμείς σου προτείνουμε να εντάξεις τη ρουτίνα σου έλαια και κρέμες σώματος με glitter που θα χαρίσουν στην επιδερμίδα σου ένα πιο κομψό και κολακευτικό glowy look. Δες λοιπόν τις 10 αγαπημένες επιλογές. Για να δούμε. Editor's Choice, τα καλύτερα έλαια και κρέμες σώματος με glitter. Πρώτο, Body Sauce Body Tint Highlighter Fenty Beauty Sephora. Αυτό το ανάλαφρο κρεμόδες gel απλώνεται ομοιόμορφα στην επιδερμίδα, καλύπτοντας τυχόν ατέλειες και χαρίζοντας μια λιωγραμμένη λάμψη υγείας. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο τσιμπημένο. Πάμε παρακάτω. Body Lotion Nuxe στα φαρμακεία. Αν ψάχνεις για μια κρέμα σώματος με διακριτική λάμψη, το δοκίμασε το προϊόν αυτό. Νούμερο 3. Peonia Noble Shimmering Oil Aqua Di Palma. Η σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με λάδι τζοζοπά, λάδι από σπόρους ροδιού και shea butter που αφήνουν την επιδερμίδα εξαιρετικά ενυδατωμένη. Νούμερο 4. Summer Look Body Lotion Bio10. Το βελούδινο γαλάκτωμα σώματος Summer Look προσφέρει στο δέρμα μια διακριτική υγιή λάμψη που διαρκεί. Νούμερο 5. Private Blend Soleil Blanc Shimmering Body Oil Tom Ford. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της λίστας και όχι άδικα, αφού χαρίζει υπέροχη λάμψη και ενυδατώνει την επιδερμίδα, ενώ την τυλίγει με το άρωμα του Soleil Blanc. Ωραίος ο Tom Ford. Πάμε σε κάτι πιο έτσι καλοκαιρινό. Pure Tahiti Monoil Golden Mother of Pearl APOA. Το άκρος εξωτικό Pure Tahiti Monoil Garden Mother of Pearl περιέχει πέρλες από χρυσά μαργαριτάρια και έτσι εκτός από το ότι ενυδατώνει την επιδερμίδα, της αφήνει ένα ηριδίζον αποτέλεσμα. Νούμερο 7. Aegean Bronze Luminous Body Perfector Κορές. Αυτή η ανάλαφρη δυτική μους με ιερονικό οξύ της σειράς Aegean Bronze της Κορέ χαρίζει φυσική λάμψη και να ανακύψει στην επιδερμίδα. Νούμερο 8. J'adore Galador Dior. Εμπλουτισμένο με περλέ και χρυσά σωματίδια, το τζελ σώματος J'adore αποκαλύπτει μια φρέσκια υφή που ενισχύει και χαρίζει λάμψη στο δέρμα. Νούμερο 9. The Moonlight Glow Little Secrets. Αυτό το ειρηδίζον έλαιο της Little Secrets επαναφέρει την ελαστικότητα του δέρματος και το θρέφει σε βάθος. Νούμερο 10. Luxury Sun Care Monoi Oil Intermed στα φαρμακεία, βιταμίνη Ε, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύει το δέρμα από τη γύρανση. Πόσο μου αρέσουν αυτά τα θέματα με τα sun kissed προϊόντα αυτά που, και τα bronzer. Έχω κι άλλο εδώ αφιέρωμα, αλλά δεν θα το πούμε γιατί νομίζω ότι δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Κοιτάω μήπως μου έχει ξεφύγει κάτι άλλο από προϊόντα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι. Θέλω ένα μικρούλι μουσικό και επιστρέφω με τι άλλο. Θα βάλω και τα γυαλιά, μπορεί να μην είναι σαν του Tom Cruise, αλλά θα τα βάλω και θα πούμε εδώ εντυπώσει και έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στο Top Gun Maverick, μετά λίγο στις κάνες, στις ταινίες και θα πάμε για το τελευταίο μέρος, αλλά πρώτα έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ έτσι κινηματογραφικό αέρα. We'll be right back.
Βιάζομαι κατά τα άλλα, αλλά όλο κάτι προκύπτει και καθυστερούμε εδώ στην εκπομπή. Όμως, όπως σας υποσχέθηκα, θα βάλω εδώ και δεν μας επιτρέπετε να βάζα και, το, και την... και την ηχητική υπόκρουση. Βλέπω εδώ, μου στέλνει μηνύματα και η Στέλλα. Φιλάκια, Στέλλα. Λοιπόν, θα βάλω λοιπόν τα γυαλιά να σας κάνω, να σας διαβάσω εδώ το, να κάνουμε το αφιέρωμα όπως το αξίζει. Top Gun, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε, να περιγράψουμε τον Tom Cruise σε αυτό το ρόλο. Έτσι, αλλά και η παραγωγή ολόκληρη νομίζω ότι έκαναν φοβερή δουλειά. Και νομίζω ότι σε προειδεάζει και η, και η εισαγωγή. Για να δούμε. Από πού θα το ξεκινήσουμε τώρα. Από εδώ. Ναι, λοιπόν, έτσι πριν ξεκινήσει η ταινία, να σας δώσω μερικά... να την προδώσω λίγο. Ξεκινάει λέγοντας, λοιπόν, κάνει ένα πρόλογο ο Tom Cruise, λέγοντας πόσο πολύ σκληρά δούλεψαν για αυτή την ταινία, πόσο αληθινές είναι οι εικόνες, πόσο πραγματικές είναι οι αερομαχίες, πόσο πραγματικά είναι τα G. Οπότε νομίζω ότι το νιώσαμε. Αυτό που έχω να μεταφέρω εγώ είναι ότι περάσαμε όμορφα με την παρέα, και μόνος να το δεις νομίζω ότι θα περάσει ωραία. Και έτσι σου αφήνει μία τέτοια, ένα χαμόγελο και την επόμενη μέρα η θύμιση της. Νομίζω ότι τα έχουν καταφέρει. Και σίγουρα δεν μπορεί να σε αποσπάσει τίποτα την ώρα που την παρακολουθείς, παρότι είναι 2 ώρες η ταινία. Πάμε λοιπόν να βάλω εγώ λίγο τα γυαλιά. Αν και δεν είναι σαν του Maverick, αλλά θα τα βάλω. Λοιπόν, τα βάζω εδώ. Πώς με βλέπετε, εντάξει δεν μοιάζω στο Maverick, αλλά ευτυχώς, αλλά για πάμε να δούμε. Θα σας το διαβάσω με τα γυαλιά, γιατί θέλω να μπω λίγο στο ρόλο. Top Gun Maverick, η σπάνια περίπτωση ενός sequel σκάλες ανώτερου από το πρωτότυπο. Ανεξάρτητα από τις ποιες αντιρρήσεις και είναι το γούστο, υπάρχουν αντιρρήσεις και είναι το γούστο του καθενός, αν είναι ο Tom Cruise, είναι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει στους ώμους του ένα είδος σινεμά που απειλείται πανταχώθεν και να το απογειώσει. Αυτά είπε ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Για να δούμε. Πολλά έχουν αλλάξει από το πρώτο Top Gun. Στην κοινωνία, στην επικοινωνία, στο σινεμά, σχεδόν όλα εκτός από το Tom Cruise. Όχι μόνο εμφανισιακά, υπάρχουν στιγμές στο Maverick εκεί που παίζει μπάλα στην παραλία με τους νεοσύλλεκτους με φώτο το Χριστό Ήλιο Βασίλειο πάνω στη μηχανή, εκεί που σκάει περπατώντας με το βήμα του παλιού και μπαρούτο καπνισμένου στο κλασικό μπαρ και φυσικά στο σήμα κατά τεθέν αγωνιστικό του τρέξιμο που νομίζεις ότι ο χρόνος έχει παγώσει. Σκάλες ανώτερο από το κολοσσιαίο επιτυχημένο πρωτότυπο του Τόνι Σκοτ, το sequel καταφέρνει να διατηρήσει ακέραια τα στοιχεία που δημιούργησαν τον μύθο της ταινίας και τον πρωταγωνιστή της από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η ήχη από το Danger Zone του Kenny Loggins εξαπολύονται και πάλι ανάμεσα στις εκρηκτικές καύσεις των αεροσκαφών. Οι γραμματοσειρές παραπέμπουν σε μια 80's νοσταλγία και ο Pete Maverick P. Mitchell έχει μείνει περίπου εκεί που τον αφήσαμε. Δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει κάνει παιδιά, δεν έχει πάρει προαγωγή. Αν και έχει διακριθεί για τις υπηρεσίες του και εξακολουθεί να τεστάρει τα όρια των μηχανών και της ζωής του, δοκιμάζοντας ένα ολοκένουργιο σκάφος ταχύτητας της τάξης των 10 Μαχ, πενταπλάσιος των προηγούμενων που είχαμε δει. Μπορεί άντα να ταυτιστεί κανείς μαζί του. Δεν έχει πρόβλημα να πετάξει στα σκουπίδια μια κρατική επένδυση εκατομμυρίων για να αποδείξει σε εκείνους που θέλουν να ψαλιδίσουν το πειραματικό πρόγραμμα πως κάνουν λάθος. Όπως είχε πει και το επαναλαμβάνει στη συνέχεια της ταινίας, μη σκέφτεσαι κάτω. Στην ερώτηση που κάνει ο ίδιος, στην ερώτηση γιατί κάνει ο ίδιος τον Κασκαντέρ,
Ο Τόμ Κρούζ απαντά, κανείς δεν ρώτησε τον Τζιν Κέλι γιατί εκτελεί ο ίδιος τις χορογραφίες στις ταινίες του. Στις Κάνες έγινε δεκτός με απανοτά standing ovations και έναν αέρα υποδοχής ήρωα του τελευταίου μονομάχου απέναντι σε ένα σύστημα κατακαιρμάτισης και κύρωσης του σινεμά όπως το γνωρίζουμε. Ο παλιός του ανταγωνιστής, ο Τόμ, Άις Καζάνσκι, Βαλ Κίλμερ, σε ένα συγκινητικό καμέο τον καλεί πίσω στη βάση το Top Gun, γιατί ξέρει πως είναι ο μόνος που μπορεί να διδάξει την ομάδα των νεότερων πιλότων πώς να ανταπεξέλθουν σε μια αποστολή σε εχθρικό έδαφος για να εξουδετερώσουν βάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο διάστρος ναύαρχος Chester Kane, Ed Harris, τέλειος. Χαίρεται που το ξεφορτώνετε και οι νέοι του διοικητές, ειδικά ο ντινάβαρχος Μπο Σίμψον, Τζον Χαμ, που ακόμη δεν έχει βρει το ρόλο που θα διαδεχθεί τους Mad Men, αναρωτιέται γιατί ο ακόμη λοχαγός Μίτσελ δεν είναι ανώτερός του, δεν έχει πάρει το βαθμό του ναυάρχου και δεν έχει στεριώσει στα υψηλά κλιμάκια της στρατιωτικής ηγεσίας, αν και ξέρει τη σύνθετη απάντηση. Όλοι υποψιάζονται πως αυτό είναι το τελευταίο πόστο για αυτή την ασυμβίβαστη αποσυνάγωγη ιδιοφυΐα των εθέρων, αλλά η κατάσταση γίνεται προσωπική γιατί ανάμεσα στους υποψηφίους για το τάγμα επίθεσης είναι και ο Bradley Rooster Bradshaw, ο γιος του αγαπημένου φίλου του Μίτσελ, Nick Goose Bradshaw, που έχασε τη ζωή του στο πίσω κάθισμα μιας άτυχης πτήσης. Είναι το παιδάκι που βλέπουμε στις σκηνές με μητέρα τη Meg Ryan, που επίσης έχει πεθάνει στο καινούριο σενάριο. 4 χρόνια πριν, ο Μίτσελ είχε ανακόψει την πορεία του νεαρού Bradley μετά από παρένεση της μητέρας του, η οποία τον όρκισε να μην του το αποκαλύψει, καθώς φοβόταν μήπως τον χάσει. Όπως και το σύζυγό της, κρατώντας το μυστικό, ο Μίτσελ έγινε άθελά του εχθρός του Bradley και οι δύο τους μετά βίας μιλούνται στα μαθήματα και στις δοκιμαστικές πτήσεις. Η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν ο Jake Hangman Σερέζιν γίνεται η νέμεση του Bradley ως ικανότατος και υποψήφιος αλφα male του κοπαδιού, όπως ακριβώς πριν από 3 και πλέον δεκαετίες ο Iceman απέναντι στο ψυχολογικά ασταθέστερο Maverick. Και για να μην ξεχνάμε την Άγκυρα, η Jennifer Connelly είναι η νέα Kelly McGillis της ταινίας, ιδιοκτήτρια του μπαρ, κόρη ναυάρχου ευκατάστατη, χωρισμένη με έφηβη κόρη, παλιό φλερτ του Μίτσελ και ερωτικά ενδιαφερόμενη ακόμη, με αμοιβαία τα αισθήματα και αβέβαιη τη δέσμευση, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά, γι' αυτό κρατά χαμηλά τις προσδοκίες και ψηλά την ηρωνία. Ο στόχος της ταινίας δεν είναι η Ρώση, αλλά μια όριστη εχθρική δύναμη που διατηρεί την ανωνυμία της. Ο ξεχυλισμένος πατριωτισμός της ταινίας του Σκοτ χαμηλώνει τόνους και ενώ είναι σαφές πως παρακολουθούμε μια ταινία έμπλεη από αστερόεσες και που κυματίζουν υπερήφανες, το θέμα δεν είναι στην ψυχοπολεμική πόλωση και τον εθνικό φανατισμό. Ο Top Gun Maverick γίνεται μια γιορταστική αλληγορία για τον κινηματογράφο, την απόλαυση και τη μοναδική εμπειρία του σε 10 μαγ αν χρειαστεί. Μάλιστα. Για να διαβάσουμε. Ο Πιτ Μίτσελ μπορεί να είναι απογοητευμένος και βαρύς από τη θεσμική απόρριψη της μεθοδολογίας του και τα αντικειμενικά 60 του χρόνια, αλλά ο Τόμ Κρούζ δεν το βάζει κάτω και τι κάνει, προδίδει το όνειρό του παραπάνω και δεν προδίδει το όνειρό του παραπάνω βήματος και δεν έχει χάσει τον άξονα και τη δύναμή του. Ό,τι και αν έχει μεσολαβήσει. Όπως και στην ταινία, πέρασε μια μεγάλη περίοδο αμφισβήτησης και μπήκε στο μικροσκόπιο για τις θρησκευτικές του αντιλήψεις, μερικές πολύ άστοχες δηλώσεις και το συνηθισμένο οικογενειακό κουτσομπολιό των ταμπλόιτς, ειδικά μετά το διαβόητο χοροπίδημά του στον καναπέ της Oprah Winfrey. Με ελάχιστες εξαιρέσεις άφησε πίσω του τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις, μανόλια μάτια αρνητικά κλειστά, και αφοσιώθηκε στην τελειοποίηση του τεχνικού θρίλερ έχοντας ως εφαλτήριο τις επικίνδυνες αποστολές, αγκαζάροντας τον βραβευμένο με Όσκαρ για τους συνήθεις υπόπτους, Christopher McQuarrie, ως αποκλειστικό σεναριογράφο και καλλιτεχνικό σύμβουλο σε ό,τι ασχοληθεί.
Ανεξάρτητα από τις όποιες αντιρρήσεις και το γούστο του καθενός, ο Κρούζ, ο οποίος δέχτηκε με αγορίστικο ενθουσιασμό και αυθεντική έκπληξη το τιμητικό χρυσό φοίνικα που του έδωσε χωρίς προειδοποίηση το φεστιβάλ Δία του Thierry Frémaux, είναι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει στους ώμους του ένα είδος σινεμά που απειλείται πάντα χώθεν και να το απογειώσει, όπως οι εντυπωσιακές συνέρειες λήψεις του Maverick, ενός πάλι ποτέ πεισματάρη κόκορα και πάντα μοναχικού σωτήρα που πλέον έχει μάθει να μην αρνείται τη βοήθεια των άλλων. Αυτό ήταν λοιπόν το αφιέρωμα στο Top Gun. Ώρα να, έτσι, να σας κοιτάξω μέσα από αυτά τα γυαλιά και να τα βγάλω. Και να βάλω και τα ακουστικά μου. Και να συνεχίσουμε λέγοντας... Τελειώσαμε τώρα το αφιέρωμα στο Top Gun Maverick. Εγώ είμαι κατενθουσιασμένη, ακόμη έτσι είμαι υπό την επίρρεια της ταινίας αυτής. Πράγματι, σου θυμίζει την έγκλη του τότε σινεμά. Προτείνω να τη δείτε οπωσδήποτε. Και συνεχίζουμε. Ενώ μας έχουν μείνει λίγα λεπτά, να δούμε τι άλλο έχει συμβεί ενδιαφέρον τις κάνες. Σας έχω βέβαια και ένα αφιέρωμα που στα γρήγορα θα προσπαθήσω να το διαβάσω. Έχουμε λοιπόν εδώ το cast και ο σκηνοθέτης λοιπόν της ταινίας Ντόντο στο κόκκινο χαλί των Κανών, Νίκος Γκέλια, Μαριέλα Σαββίδου. Ίσως να το αφήσουμε το αφιέρωμα. Σας έχω τις 20 καλύτερες ταινίες ελληνικές ταινίες που καθόρισαν τον 21ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Δεν θα προλάβω να τις πούμε, γιατί έτσι είχα από μία προτασούλα για την κάθε μία. Είναι 20 και είναι πολλές. Πάνος Κούτρας, αυτή η ταινία μου έβγαλε την πίστη, λέει. Λίγο μετά την πρεμιέρα του Ντόντο, της νέας του ταινίας στο Φεστιβάλ των Κανών, ο Έλληνας σκηνοθέτης μίλησε στο Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για την κρίση μεσηλικίας που πέρασε, για το εξαφανισμένο πτηνό που αποτελεί τον πυρήνα της ιστορίας του, για όσα τον εμπνέουν και όσα τον δυσκολεύουν. Έκαναν πολύ ωραία εμφάνιση εκεί στις Κάνες και η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καθαμβωτική, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, οπότε επίσης έχουμε και κάτι άλλο, στο θρόνο του Ξέρξη, ποιος σκηνοθετεί, για να δούμε, η νέα ταινία μικρού μήκους της Εύης Καλογυροπούλου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, παραγωγή Onassis Culture, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζονάκη, έκανε πρεμιέρα, αυτό φοβόμουν να μην πω λάθος, αλλά τελικά ήταν πρωταγωνιστής, έκανε πρεμιέρα την εβδομάδα κριτικής του Φεστιβάλ των Κανών και κέρδισε το βραβείο του Canal Plus. Οι συντελεστές βρέθηκαν στην Κρουαζέτ και μίλησαν στον Θοδωρή Κουσογιαννόπουλο. Κέρδισε, είπαμε, το βραβείο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα ελληνικά ναυπηγεία, στο Πέραμα, τον Ιούνιο του 2021. Τι να κόψω και τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις ενός καταπνιγμένου αισθησιασμού που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας, κάτω από την υπόνοια της ύπαρξης ενός πανταχού παρόντος, αλλά ώρα του ελεγκτικού μηχανισμού, ακολουθείται η αφήγηση του Γιώργου, του παλαιότερου εργάτη και υπεύθυνου του ναυπηγείου, και γραφώντας τις ανθρώπινες σχέσεις όπως αυτές διαμορφώνονται σε μια οργουελιανή καθημερινότητα, όπου το οπτικό υποτάσσει το συγκινησιακό. Ο Γιώργος μια φορά το μήνα κάνει τη διαδρομή από τον Πειραιά απέναντι στη Σαλαμίνα, ο ίδιος όμως και οι νέοι εργάτες κοιτάζουν μία στο βουνό του Περάματος, μία απέναντι, χωρίς να ξέρουν τι να περιμένουν ή τι θα πρέπει να κάνουν. Οι συντελεστές της ταινίας βρέθηκαν στην Κρουαζέτ και μίλησαν, είπαμε, στο Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο. Είναι πολλά. Ήθελα να σας πω και για αυτές τις 20 ταινίες που καθόρισαν τον ελληνικό κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν θα προλάβουμε.
Δεν θα προλάβουμε, γιατί πρέπει να πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, που είναι το ευζήν. Ένα λεπτάκι, να κάνουμε ένα σύντομο break, να πιούμε λίγο νεράκι και επιστρέφουμε. Μισό κομμάτι θα παίξει. Επανήλθαμε λοιπόν και πάμε για το τελευταίο μέρος, που πάντοτε είναι κάτι που το παιδεύουμε, γιατί θέλουμε να κλείσουμε με ένα μήνυμα, με μία αλήθεια. Και σίγουρα εδώ είναι μία περιγραφή ενός τραγικού γεγονότος πρόσφατου, που είδαμε να διαδραματίζεται στο Τέξας. Και μιλάω φυσικά για τους όχι μόνο πυροβολισμούς, αλλά και θανάτους μαθητών και καθηγητών, από άλλον μαθητή, ο οποίος οδηγήθηκε σε αυτή την αποτρόπη πράξη. Και να ξεκινήσω, έχω δύο θέματα πάνω σε αυτό. Το ένα είναι ένα εξώφυλλο που συγκλονίζει, το περιοδικό Time, δύο μέρες μετά το μακελιό σε δημοτικό σχολείο του Τέξας, που στοίχισε τη ζωή σε 19 μαθητές και 2 δασκάλες.
Το εξώφυλλο απεικονίζει όλες τις τοποθεσίες τις οποίες συνέβησαν αντίστοιχα περιστατικά μαζικών επιθέσεων με όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μόνο φέτος έχουν σημειωθεί 213 περιστατικά σε όλη τη χώρα, ενώ τα 27 εξ αυτών σημειώθηκαν σε σχολικά συγκροτήματα. Ποιος δεν θα μπορούσε να συγκινηθεί από τα λόγια και τα δάκρυα του Άγχελ Γκάρζα, του πατέρα της 10χρονης Άμρι, που ήταν μία από τους 21 νεκρούς στο δημοτικό σχολείο στο Ουβάλντε του Τέξας. «Πώς κοιτάς αυτό το κορίτσι και το πυροβολείς», είπε, ενώ κρατούσε τη φωτογραφία της κόρης του. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δηλώση του προπονητή μπάσκετ των Golden State Warriors Steve Kerr αυτή την εβδομάδα: «Πότε θα κάνουμε κάτι, έχω κουραστεί τόσο πολύ να ανεβαίνω εδώ και να δίνω συλληπιτήρια στις κατεστραμμένες οικογένειες που βρίσκονται εκεί έξω. Έχω κουραστεί από τις στιγμές σιωπής αρκετά», αναφέρει. Η νέα αυτή η τραγωδία στις ΗΠΑ έχει φέρει πάλι στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχής, με την πλειοψηφία των Αμερικάνων να είναι θετική ως προς αυτή την κατεύθυνση. Σε πολιτικό επίπεδο, οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία εμπόδισαν χθες Πέμπτη μια συζήτηση για ένα νομοσχέδιο που αποτελούσε την πρώτη προσπάθεια του Κογκρέσου για την αντιμετώπιση των μαζικών επιθέσεων με όπλα μετά το μακελιό στο σχολείο στο Τέξας. Παράλληλα, ο Αμερικάνος πρόεδρος επέκρινε το ισχυρό λόμπι των όπλων NRA, το οποίο αντιτίθεται στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή. Πού είναι το θάρρος, πού είναι η γενναιότητα, πού είναι η γενναιότητά μας να ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό λόμπι, διαρωτήθηκε. Το NRA εξέφρασε τη λύπη του για τα θύματα του μακελιού στο Ουβάλντε, αλλά τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για την πράξη ενός μεμονωμένου και διαταραγμένου εγκληματία. Αυτό πραγματικά είναι συγκλονιστικό, το εξώφυλλο. Αν το δείτε, είναι γεμάτο, 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 γεμάτο λέξεις που είπαμε τι αφορούν. Και να κλείσουμε εδώ λέγοντας, έτσι να διαβάσουμε μια τοποθέτηση πάνω στο θέμα και του Μάθιου Μακόναχη, που λέει ότι η ένοπλη βία είναι μια επιδημία που μπορούμε να ελέγξουμε. Όπως όλοι γνωρίζετε, σημειώθηκε ένας ακόμη πυροβολισμός, αυτή τη φορά στη γενέτειρά μου, στο Ουβάλντε του Τέξας, έγραψε ο Μάθιου Μακόναχη, σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για άλλη μια φορά, αποδείξαμε με τραγικό τρόπο ότι αποτύχαμε να είμαστε υπεύθυνοι για τα δικαιώματα που μας παρέχουν οι ελευθερίες μας. Κάθε Αμερικάνος πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη και να αναρωτηθεί: τι είναι αυτό που πραγματικά εκτιμούμε, πώς θα διορθώσουμε το πρόβλημα, ποιες είναι οι μικρές θυσίες, ποιες μικρές θυσίες μπορεί να κάνει ο καθένας σήμερα για να διατηρήσουμε ένα υγιέστερο και ασφαλέστερο έθνος, κράτος και γειτονιά αύριο. Δεν μπορούμε να βρούμε δικαιολογίες, μάλλον λέει δεν μπορούμε να βρούμε δικαιολογίες και να δεχτούμε αυτές τις τραγικές πραγματικότητες ως status quo, ανέφερε στο μήνυμά του. Σημειωτέων, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, πέρασε τα πρώτα 12 χρόνια της ζωής του στο Ουβάλντε, το οποίο βρίσκεται περίπου 80 μίλια δυτικά του Σαν Αντώνιο, όπου σημειώθηκε η επίθεση από τον 18χρονο Σαλβαδόρ Ράμος, μαθητή λυκείου. Στη συνέχεια κάλεσε όλους τους Αμερικανούς να ξεκινήσουν ένα νέο διάλογο ανάμεσα στα θέλω και στις ανάγκες, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναδιατάξουμε τις αξίες μας και να βρούμε ένα κοινό έδαφος πάνω από αυτήν την καταστροφική αμερικανική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια επιδημία που μπορούμε να ελέγξουμε και σε όποια πλευρά και αν σταθούμε, όλοι ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε κανένας γονέας να μην ζήσει όσα βιώνουν οι γονείς στο Ουβάλντε, αλλά και άλλοι γονείς των άλλων επιθέσεων. Εκείνους που άφησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο σχολείο χωρίς να γνωρίζουν ότι σήμερα ήταν το τελευταίο αντίο, σημείωσε ο ηθοποιός. Καμία λέξη δεν μπορεί να γιατρέψει την απώλειά σας, αλλά αν οι προσευχές μπορούν να σας δίνουν παρηγοριά, θα τις συνεχίσουμε. Έτσι συνταρακτικά αυτά που λένε όλοι, και ο προπονητής που διαβάσαμε ήταν πολύ συγκινημένος, πολύ
φορτισμένος, και τότε στη press conference δεν άντεξε και εξέφρασε έτσι τη θέση του πολύ έντονα, λέγοντας πόσο ακόμη υπομονή θα κάνουμε, πόσες φορές θα βγω από αυτό το βήμα να λέω συλληπιτήρια στους γονείς και στις οικογένειες. Και πραγματικά έχει ένα point, έχει δίκιο σε αυτό που λέει και ο Μακόναχη, ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε. Είναι στο χέρι μας, αλλά δεν θέλουμε να κοντραριστούμε με τα μεγάλα λόμπι. Δεν ξέρω ποιοι παράγοντες οδηγούν στο να προβούν σε αυτές τις πράξεις μικρά παιδιά, νέοι και μεγαλύτεροι. Αλλά όπως είπαμε, παιδεία, ένα περιβάλλον κοινωνικό με ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, να μην δημιουργεί ανισότητες, να μην δημιουργεί αυτά τα άκρα που βάζουν τους ανθρώπους σε αυτές τις αλόγιστες πράξεις. Όμως ας μην κλείσουμε έτσι βαριά. Να πούμε ότι πάντοτε υπάρχει αυτό που λέμε κάθε βράδυ, κάθε Παρασκευή, πάντοτε υπάρχει αυτό το χέρι που θα μας απλωθεί για να στηριχτούμε, και πάντα υπάρχει εκεί έξω η βοήθεια που χρειαζόμαστε. Οπότε καλό βράδυ, να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις, παιδιά και μεγάλους, σε όλους τους φίλους μου που έχουν να δώσουν το πρώτο τους μάθημα αύριο. Φιλιά, καλή επιτυχία. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι το καλοκαιράκι μας χτυπάει έντονα την πόρτα, γιατί πια νομίζω ότι τα κλιματιστικά έχουν πάρει μπρος. Οπότε με αυτή τη διάθεση σας καληνυχτίζω και σας λέω ότι θα τα πούμε την Παρασκευή πρώτο Θεός, την επόμενη. Και εκεί θα μιλήσουμε για να δούμε πώς ολοκληρώνονται και αυτές οι εκπομπές το καλοκαίρι αυτό. Νομίζω μας έχουν μείνει 2-3. Ούτε και εγώ το ξέρω, γιατί είναι η πρώτη μου σεζόν. Οπότε θα είμαστε ακόμη εδώ να τα λέμε. Φιλιά, καλό βράδυ.